Πάμε λίγο να ακούσουμε τον συνήγορο του. Συγγνώμη, ναι, 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 ναι. Πάμε να δούμε τον συνήγορο του αστυνομικού, τον κύριο Κούγια Σαλονίκη, ο οποίος κάνει δηλώσεις τώρα στους συναδέλφους. Πάμε να τον ακούσουμε. Περιμένουμε λίγο να συνεχίσουν και οι συνάδελφοι. Είμαστε στον αέρα. Ελάτε, κύριε Κούγια. Ελάτε, κύριε Κούγια. Σας ακούμε. Ναι, καλημέρα, Παραδόλα. Να ευχηθούμε πρώτα απ' όλα να βρει την υγεία του το παιδί και να γυρίσει την οικογένειά του. Αυτό είναι το πρωτεύον. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα στη ζωή. Η ανθρώπινη ζωή είναι το πρωτεύον. Βεβαίως και η ελευθερία. Εγώ έχω τονίσει κατά επανάληψη ότι και η ελευθερία η προσωπική δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο εκτός από τον καρκίνο. Έχω πει ότι αν κάποιος στηρίζει τις ελευθερίες του, είναι σαν να πεθαίνει κάθε μέρα. Είναι η μεγαλύτερη ψυχική σωματική ταλαιπωρία. Είμαι εδώ για να βοηθήσω με όσες δυνατότητες έχω τον κύριο Ανακριτή και τον κύριο Εισαγγελέα που θα γνωμοδοτήσουν να εκδώσουν μια δίκαιη απόφαση. Εκείνο που έχει κάνει δυσάρεστη έκπληξη είναι το πώς ο συνάδελφος, ο οποίος εκπροσωπεί την υποστήριξη κατηγορίας, έχει πρόσβαση στην δικογραφία. Όπως γνωρίζετε, με το νέο κώδικα αμυντικής δικονομίας, πρόσβαση στη δικογραφία μπορούν να έχουμε μόνο εμείς. Και μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη δικογραφία, δηλώνοντας υποστήριξη κατηγορίας, μετά την απολογία του κυρίου κατηγορουμένου. Σε αυτή την υπόθεση θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί διακυβεύονται διάφορα προστατευόμενα αγαθά. Βεβαίως, πρώτα απ' όλα είναι η ζωή. Όμως, το πώς αντιμετωπίζουμε συμπεριφορές συγκεκριμένων ανθρώπων, ανεξαρτήτως, το τονίζω, φυλής, χρώματος, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος. Και ναι μεν, κανείς δεν μπορεί να δώσει συγχαρητήρια σε κάποιον που χωρίς να τηρεί τον νόμο. Ακούγομαι. Αφαιρεί μια ανθρώπινη ζωή, προσπαθεί να αφαιρέσει μια ζωή ανθρώπινη, αλλά και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σκέφτονται και πώς αυτός ο νόμος τηρείται.